Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά. Και αυτή την πρώτη εκπομπή μέσα στο 2022, μόνο μία ευχή έχω να πω σε εσάς, σε όλους μας. Μόνο μία. Υγεία, υγεία, υγεία. Τέλος. Όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Όλα τα άλλα θα τα καταφέρουμε, λίγο έτσι, κουτσά στραβά θα τα φέρουμε βόλτα. Την υγεία μας να προσέξουμε, γιατί φαίνεται έτσι αχνά όμως, ότι μάλλον προχωράμε προς απελευθέρωση, γιατί η μετάλλαξη όμικρον, όπως λένε πλέον όλοι οι ερευνητές και οι καθηγητές, τα εξομαλύνει τα πράγματα, θα καταπιεί τελικά τη Δέλτα, και επειδή η όμικρον είναι ένας ιός ο οποίος δεν έχει τις επιπτώσεις που έχει ο ιός Δέλτα, η μετάλλαξη Δέλτα, δηλαδή δεν θα μας οδηγήσει σε διασωληνώσεις, δεν θα μας οδηγήσει σε μεθ. Μπορεί να τη βγάλουμε και στο σπίτι ή αν χρειαστεί στο νοσοκομείο, εν πάση περιπτώσει, με συμπτώματα ελαφριάς μορφής, κάποιο πυρετό δηλαδή, κάποιο πονόλαιμο κλπ. Λένε, πιστεύουμε ότι μπήκαμε στην τελική φάση όπου σιγά σιγά μέχρι το καλοκαίρι θα βγούμε από αυτό το δράμα. Βέβαια, έχουμε ένα δίμηνο φρίκης μπροστά μας. Ένα δίμηνο φρίκης που θα εξαπλωθεί παντού ο ιός. Φοβάμαι ότι θα μπει και σε κάθε ελληνική οικογένεια. Αλλά θα είναι η μετάλλαξη όμικρον που, όπως λένε όλοι οι επιστήμονες, θα έχει ελαφρές επιπλοκές. Τώρα, να πω ότι στην Daily Mail, την γνωστή έτσι, έγκυρη αυτή εφημερίδα, που κάνει μια έρευνα σχετική και μια ακόμη έρευνα του καθηγητή του Δημήτρη του Μακρυγιάννη, προβλέπει 400.000 μολύνσεις μέχρι τις 20 Ιανουαρίου. Αλλά προσέξτε, ποια είναι η διαφορά. Αν δεχθούμε ότι αυτές οι μολύνσεις θα γίνουν από την μετάλλαξη όμικρον, αυτοί λέει που θα χρειαστούν νοσηλεία είναι μόνο το 1,5% επί του αριθμού των μολύνσεων, μόνο το 1,5%, ενώ με τη Δέλτα είχαμε νοσηλεία του 10%. Ακόμη και ο Bill Gates είπε ότι το κύμα θα διαρκέσει 3 μήνες και μετά αμέσως θα αρχίσει κάθετη πτώση της επιδημίας αυτής. Ο καθηγητής, ο κύριος Ηλίας Μόσιαλος από το Λονδίνο, έλεγε σήμερα ότι στο μεγάλο κύμα παρατηρείται μια σταθερή αύξηση εισαγωγών στα νοσοκομεία τον τελευταίο καιρό, αλλά αμέσως μετά από ένα δίμηνο θα πέσει κάθετα αυτό το κύμα. Καλησπέρα και καλή χρονιά, κύριε Μητρόπουλε. Σας καλησπέρα. Υγεία και μόνο χαρές. Υγεία στον κόσμο όλων. Να ακούμε τους επιστήμονες να ξεμπερδέψουμε, να έρχονται τα καλύτερα μηνύματα για αυτό το βάσανο που έχει πια ταλαιπωρήσει την ανθρωπότητα, την κοινωνία μας, τις κοινωνίες μας και βέβαια να μπει και στα άλλα προβλήματα η κοινωνία, διότι το 2022 για μισθωτούς, συνταξιούχους, επιδευματίες. Να τα πούμε όλα σήμερα. Ό,τι προλάβουμε θα πούμε. Θα ανοίξουν πολλά μέτωπα. Ακριβώς. Είναι ένας χρόνος ο οποίος είναι κρίσιμος για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Πριν φύγω λιγάκι από το θέμα του COVID, να σας πω ότι το Ισραήλ αποφάσισε να προχωρήσει την περίφημη ανοσία της αγέλης. Δηλαδή, θα αφήσουν τον κόσμο όσο μπορούν περισσότεροι να μολυνθούν, τώρα που είναι η όμικρον και δεν είναι τόσο σοβαρή, ούτως ώστε κάποια στιγμή ο πληθυσμός του Ισραήλ να έχει νοσήσει σε πολύ μεγάλο ποσοστό και να μην βρίσκει ο ιός ξενιστές. Δεν ξέρω αν είναι σωστή αυτή η απόφαση. Το λέω σαν μια έτσι περίπτωση. Τώρα, έλεγα λίγο πριν και έλεγε και ο κ. Μητρόπουλος, ο οποίος ήταν κοντά μας μέχρι το τέλος της εκπομπής, ότι αυτός ο χρόνος που ξεκινάει έχει πολύ μεγάλες ανατροπές και σημαντικές εξελίξεις για συνταξιούχους και εργαζόμενους. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κ. Μητρόπουλο ότι από την 1η Ιανουαρίου ισχύει αυτή η περίφημη για το Μποναμά που λέγαμε, για το νέο επικουρικό. Μπράβο. Από χθες λοιπόν έχουμε και το νέο επικουρικό, έχουμε και τη μικρή αύξηση του κατώτατου μισθού και έχουμε και κατάργηση όλων των πρόγραμμων συνταξιοτήτων, κυρίως για γυναίκες και άντρες γυναίκες. Άρα λοιπόν το 2022 είναι φορτωμένο
με μεγάλες και χρήσιμες ειδήσεις. Μόνο μισό λεπτό για τον κατώτατο μισθό που παίρνει μια αύξηση 13 ευρώ μεικτά, 8 καθαρά, από 650 γίνεται 663. Αλλά δεν είναι ότι αυξάνει λίγο, είναι θέλανε περισσότερο, γιατί είναι πιεσμένος ο κατώτατος μισθός και είναι η πιο χαμηλό συνταξιούχη της πατρίδας μας, μισό εκατομμύριο ιδιωτικοί εργατοϊπάλλοι. Από την αύξηση ή το πάγωμα του κατώτατου μισθού εξαρτώνται και 24 κοινωνικοεργατικά επιδόματα των πιο φτωχών ιδιωτικών. Άρα λοιπόν και το επίδομα ανεργίας και το επίδομα μητρότητας επηρεάζονται. Τσιμπάνε λίγο προς τα πάνω. Ο κόσμος περίμενε περισσότερες αυξήσεις. Τα 8 ευρώ είναι τίποτε. Η κυβέρνηση δεν είχε δώσει ούτε του 19, ούτε του 20, ούτε του 21 κάποια αύξηση. Είπε κύριε Χαρδαβέλα ότι ο Πρωθυπουργός ότι το γύρισμα του πρώτου εξαμήνου του έτους που μπήκαμε τώρα και ευχόμαστε καλύτερα σε όλο ότι θα υπάρξει και δεύτερη συμπληρωματική. Ευχόμαστε να υπάρξει, διότι επαναλαμβάνω, μέσα από το πάτημα, την συμπίεση και το πάγωμα του κατώτατου μισθού φτωχαίνουν άνθρωποι και οικογένειες. Άρα λοιπόν το σημαντικότερο είναι αυτό και να πούμε αυτό που είπατε εσείς, ότι οι νέοι ασφαλισμένοι που πρωτομπήκαν από χτες στη δουλειά και δεν είχαν προϋπηρεσία, αυτοί υποχρεωτικά, οι πρωτοεισαγόμενοι, υποχρεωτικό πάνε στο νέο επικουρικό του, που για μας είναι σύστημα ιδιωτικοποίησης επικουρικής ασφάλισης, διότι για πρώτη φορά το κράτος δεν εγγυάται σύνταξη, εγγυάται τις εισφορές σε πραγματικό χρόνο, όταν το 40, το 50, το 60 ο σημερινός ασφαλισμένος θα πάρει. Πρώτο αυτό. Και δεύτερο, ενώ είναι υποχρεωτικό για όλους τους πρωτοασφαλιζόμενους, για αυτούς που είναι σήμερα και δουλεύουν, κύριε Χαρδαβέλα, και είναι μέχρι 35 ετών, παρέχεται τη δυνατότητα να επιλέξουν, να αλλάξουν το παλιό δημόσιο και να περάσουν το καινούργιο. Άρα λοιπόν, στα εργασιακά, κοινωνικά και στα φορολογικά, αν υπάρξει ερώτηση θα απαντήσουμε, έχουμε μεγάλες εξελίξεις που επηρεάζουν κόσμο. Θα τις δούμε λοιπόν στην συνέχεια της εκπομπής. Αλλά για την ώρα, κυρίες και κύριοι, ας επιστρέψουμε στο τεράστιο θέμα που αφορά πλέον τη ζωή μας, τη χώρα μας, την οικονομία μας. Και μιλάω για τον κορονοϊό και την επιδημία που υπάρχει. Έχουμε συνδεθεί με Skype με τον καθηγητή πνευμονολογίας, τον κύριο Βασιλακόπουλο. Καλησπέρα κύριε καθηγητά. Καλησπέρα κύριε Χαρδαβέλα και κύριε Μητρόπουλε. Καλησπέρα και κύριε καθηγητά, χρόνια σας πολλά. Στους τηλεθετές, χρόνια πολλά με υγεία. Καλή χρονιά. Θέλω να σας ρωτήσω καταρχήν ότι η έξαρση της όμικρον που την βλέπουμε καθημερινά να τρέχει μπορεί να σημαίνει ίσως και το τέλος της πανδημίας, διότι πολλοί λένε ότι αφού η όμικρον έχει μια δυναμική τέτοια που να εξαπλώνεται με ταχύτητα τους ρυθμούς, ουσιαστικά καταπίνει την δέλτα. Αλλά η όμικρον δεν έχει τόσο σοβαρά συμπτώματα. Και διάβαζα σήμερα σε πολλές εφημερίδες και σε ξένο τύπο ότι ίσως να είμαστε στην αρχή του τέλους. Είναι έτσι τα πράγματα? Ναι, είναι αρκετά έτσι. Είναι πολύ πιθανό το σενάριο που λέτε. Η όμικρον μοιάζει να ακολουθεί τους κανόνες που ακολουθούν όλοι κατά την πορεία μιας πανδημίας. Ή όσο περνάει ο καιρός γίνονται πιο μεταδοτικοί, γιατί πρέπει να επιβιώσουν και χρειάζεται να γίνουν πιο μεταδοτικοί, γιατί βρίσκουν λιγότερους ανθρώπους ευάλωτους, γιατί οι άνθρωποι και νοσούν και εμβολιάζονται, οπότε αποκτούν ανοσία. Ο ιός δεν μπορεί να ζήσει έξω από το ανθρώπινο σώμα. Οπότε λοιπόν ο ιός πρέπει να γίνει πιο μεταδοτικός, αλλά αν σκοτώνει πολύ τους ανθρώπους που μολύνει, δεν θα μπορέσει να συντηρηθεί στη ζωή, γιατί ο νεκρός δεν μεταδίδει τον ιό. Άρα λοιπόν όσο περνάει ο καιρός στην εξέλιξη μιας πανδημίας, ο ιός πρέπει να δυνατίζει, να γίνεται λιγότερο θνησιγόνος και νοσογόνος. Μοιάζει λοιπόν το σενάριο αυτό να επιβεβαιώνεται τώρα. Είδατε ότι στην Αφρική για παράδειγμα, στην Νότια Αφρική, που δεν είχαν πολύ υψηλό ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης, προκάλεσε πάρα πολλά κρούσματα, αλλά πολύ λιγότερες νοσηλίες αναλογικά και πολύ λιγότερους θανάτους. Και το ίδιο σενάριο επιβεβαιώνεται και εδώ, ενώ στην Ευρώπη, χωρίς να έχουμε φτάσει στην κορύφωση του κύματος. Θα ήθελα να πω ότι αυτή την εβδομάδα, κατά μέσο όρο στην Ευρώπη, είχαμε 3.400 θανάτους την ημέρα, το οποίο είναι 7% λιγότερο από μία εβδομάδα πριν. Άρα λοιπόν την έκρηξη που υπάρχει σε διάφορες χώρες που ξεκίνησε πριν την Ελλάδα,
έτσι, η έκρηξη της Όμικρον στην Ευρώπη ξεκίνησε πριν την Ελλάδα. Mm-hmm. Δεν έχουμε δει αντίστοιχη αύξηση των θανάτων. Μάλλον αρχίζουμε να βλέπουμε μία μείωση. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν έχει τις σοβαρές επιπτώσεις που είχε η Δέλτα ή η Όμικρον? Έχει σε μικρότερο ποσοστό. Ποσοστό το λίγο. Πρόβλημα με την Όμικρον, δηλαδή, κοίταξε να δείτε. Να το πω αλλιώς. Αν επιβεβαιωθούν τα αρχικά δεδομένα που λέει ότι έχει περίπου το 40% της λοιμογόνου δύναμης, της νοσογόνου δύναμης μάλλον το ποσοστά έτσι, της προηγούμενης Δέλτα. Εάν νοσήσουν 10.000 άνθρωποι, και με 10.000 άνθρωποι με τη Δέλτα είχαμε 450 εισαγωγές στην κορύφωση, με 10.000 κρούσματα εδώ έχουμε το 40% των 450 που είναι 180. Όμως, αν νοσήσουν 100.000, κατανοείται ότι παρά το μικρότερο ποσοστό, ο συνολικός αριθμός θα είναι πολύ μεγάλος. Εκεί είναι και το πρόβλημα. Δεν είναι τόσο ότι κατά άτομον ο ιός είναι πολύ επιθετικός. Υπάρχουν πολλές εξηγήσεις γι' αυτό και ο ιός αδυνατίζει. Εμείς είμαστε πολύ πιο προστατευμένοι γιατί είμαστε εμβολιασμένοι σε σημαντικό ποσοστό. Αυτοί που κινδυνεύουν πάρα πολύ είναι ανεμβολιαστοί, συνεχίζουν να κινδυνεύουν. Τώρα, γιατί χτυπάει ο ιός, η μετάλλαξη αυτή όμικρον, τους ανθρώπους ηλικίας κάτω των 65 ετών? Βλέπουμε στατιστικά τον τελευταίο καιρό η ηλικία των νοσηλευόμενων και των εισερχόμενων στα νοσοκομεία έχει πολύ μειωθεί. Ενώ παλιότερα ήταν στα 70, 75, 80, τώρα είναι στα 35, 40, 50. Γιατί χτυπάει νεότερες ηλικίες ο ιός? Ο ιός δεν χτυπάει εκλεκτικά νεότερες ηλικίες. Οι νεότερες ηλικίες έχουν πολύ μεγαλύτερη κινητικότητα από τις μεγαλύτερες ηλικίες. Επιπρόσθετα, παρά την ξεροκεφαλιά μερικών μεγάλων σε ηλικία να μην εμβολιάζονται, οι περισσότεροι ηλικιωμένοι είναι εμβολιασμένοι. Είναι εμβολιασμένοι σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους νέους. Άρα αυτό δημιουργεί μια μεγαλύτερη εκπροσώπηση των νέων στη μόλυνση. Είναι η τελευταία. Να πούμε κάτι. Είναι πολλά τα κρούσματα νέων ανθρώπων, αλλά πολύ λίγες οι νοσηλίες νέων ανθρώπων αναλογικά με τα κρούσματα. Μάλιστα. Είναι η τελευταία μετάλλαξη αυτή η όμικρον ή θα υπάρξουν και άλλες μετάλλαξεις που σημαίνει πιθανά και άλλα εμβόλια? Πώς πάει το πράγμα δηλαδή, πού οδηγεί? Θεωρώ σχεδόν απίθανο να είναι η τελευταία μετάλλαξη και ο λόγος είναι απλός. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που ακόμα δεν έχουν εμβολιαστεί. Οι μεταλλάξεις γεννιούνται όχι εκεί που υπάρχουν τα εμβόλια, που λέει η φημολογία και τα fake news. Η μετάλλαξη Δέλτα γεννήθηκε στην Ινδία, που τα εμβόλια τότε που γεννήθηκε η μετάλλαξη Δέλτα ήταν ελάχιστα. Η μετάλλαξη Όμικρον γεννήθηκε στην Νότια Αφρική, που το ποσοστό εμβολιασμού είναι 23%. Δεν γεννήθηκε στην Πορτογαλία, που έχει 85% ποσοστό εμβολιασμού. Εκεί που βρίσκει ο ιός χώρο να πολλαπλασιάζεται, εκεί κάνει τυχαία λάθη, που λέγονται μεταλλάξεις. Κάποια από τα τυχαία αυτά λάθη επικρατούν, διότι δίνουν πλεονέκτημα στον ιό να μεταδίδεται ευκολότερα. Έτσι γίνονται τα μεταλλαγμένα στελέχη. Η πρόβλεψή μου είναι ότι θα υπάρχει και επόμενο μεταλλαγμένο στέλεχος, διότι για το επόμενο εξάμηνο θα έχουμε πολλούς συνανθρώπους μας σε όλο τον κόσμο μη εμβολιασμένους. Από την άλλη, το ευχάριστο για το 2022 είναι ότι μέχρι τον Ιούνιο θα υπάρχουν όσα εμβόλια που θα μπορεί να εμβολιαστεί όλος ο πλανήτης. Οι πάμπτωχες χώρες, οι αναπτυσσόμενες, οι πάντες. Και το ζητούμενο είναι να καταφέρουμε να πείσουμε τους ανθρώπους να εμβολιαστούν και να οργανώσουμε τα αντίστοιχα εμβολιαστικά προγράμματα για να μπορέσει να πάει το εμβόλιο κοντά στους ανθρώπους και να το κάνουν. Καταλαβαίνω λοιπόν και καθηγητά ότι εσείς είστε σχεδόν βέβαιος ότι θα υπάρξει και άλλη μετάλλαξη, θα της δώσουμε ένα όνομα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει αρκετά πιθανόν. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να βρούμε και άλλα εμβόλια, διαφορετικά εμβόλια από αυτά που έχουμε σήμερα. Θα μπορούν τα σημερινά εμβόλια της Pfizer κλπ. Να αντιμετωπίσουν την πιθανή νέα μετάλλαξη? Όσο μεταλλάσσεται ο ιός και απομακρύνεται από τον αρχικό ιό για τον οποίο σχεδιάστηκε το εμβόλιο, τόσο το εμβόλιο γίνεται λιγότερο αποτελεσματικό και για να παραμένει αποτελεσματικό πρέπει να κάνουμε συχνότερα αναμνηστική δόση,
προκειμένου να αυξάνουμε πολύ τη συγκέντρωση των αντισωμάτων και των κυττάρων που έχουμε μέσα μας. Η λύση σε αυτό θα είναι να βγει ένα επικαιροποιημένο εμβόλιο που θα περιλαμβάνει όλες τις μέχρι στούδε περιγραφίστες μεταλλάξεις του ιού που έχουν επικρατήσει. Οπότε αυτό θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικό και θα χρειάζεται πολύ πιο αργά να γίνεται επαναληπτική δόση. Το μέλλον, και αυτό δεν είναι επιστημονική φαντασία, είναι να φτιαχτεί ένα εμβόλιο το οποίο να κατευθύνεται εναντίον της περιοχής του κορονοϊού που δεν αλλάζει. Όχι εναντίον των περιοχών που αλλάζουν, που παθαίνουν μεταλλάξεις, εναντίον των περιοχών που δεν παθαίνουν μεταλλάξεις. Έχουν οι επιστήμονες αρχίσει να βρίσκουν τέτοιες περιοχές, γιατί ένα τέτοιο εμβόλιο θα μας προστατεύει και από μελλοντικά μεταλλαγμένα στελέχη. Ναι. Αν δεν γίνει αυτό δυνατό, θα πηγαίνουμε σε επικαιροποιημένα εμβόλια, όπως γίνεται με το εμβόλιο της γρίπης κάθε χρόνο. Ο κόσμος δεν το γνωρίζει, αλλά το εμβόλιο της γρίπης που κάνουμε κάθε χρόνο δεν είναι το ίδιο με το εμβόλιο της γρίπης που κάναμε τον προηγούμενο χρόνο. Είναι σε σημαντικό ποσοστό διαφορετικό, διότι ανανεώνεται, επικαιροποιείται για τα στελέχη του ιού της γρίπης που κυκλοφόρησαν την προηγούμενη χρονιά στην κοινότητα. Έχω περιπτώσεις στο περιβάλλον μου, το φιλικό και το συγγενικό, όπου σε ένα σπίτι το παιδί εμφανίζεται να είναι μολυσμένο από τα rapid test που έκανε, αλλά οι γονείς να μην κολλάνε. Πώς συμβαίνει αυτό? Γιατί πολλοί με ρωτάνε πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή να έχω ένα μέσο σπίτι με τον ιό και εγώ να μην τον παίρνω. Ωραία. Καταρχήν, πολλοί εκ των γονέων λογικώς είναι εμβολιασμένοι. Ναι. Ο εμβολιασμένος έχει πολύ μικρότερη πιθανότητα να κολλήσει από τον ανεμβολίαστο. Ναι. Δεύτερον, αν το παιδί που κόλλησε βγήκε θετικό, ήταν και αυτό εμβολιασμένο, το υγικό φορτίο που έχει είναι πολύ πιο μικρό και η πιθανότητα να μολύνει τους άλλους ανθρώπους πολύ μικρότερη. Και ταυτόχρονα, ο οργανισμός κάθε ανθρώπου, πέρα από την άμυνα που έχει από το εμβόλιο ή την προηγούμενη νόσηση, έχει και φυσική ανοσία, μη ειδική, δηλαδή όχι αντισώματα. Με το που μπαίνει ένας ιός στον οργανισμό, και εσείς και εγώ, κύριε Χαρδαβέλα, και ο κύριος Μητρόπουλος, έχουμε έτοιμα κύτταρα που προσπαθούν να παλέψουν με τον ιό, παράγουν ιντερφερόνες και άλλα μόρια και προσπαθούν να μπλοκάρουν την ίωση. Μάλιστα. Σε κάποιους αυτός ο μηχανισμός είναι αρκετά ισχυρός και καταφέρουν και καθαρίζουν τον ιό πριν ο ιός αυξηθεί και κάνει κλινική λοιμόξη. Τα τελευταία του πλευρά μου, και δεν ξέρω μετά ο κ. Μητρόπουλος αν θα ρωτήσει κάτι. Ο καθηγητής τα είπε, νομίζω. Τα λέει πολύ καλά. Ναι, ναι. Πώς βλέπετε αυτό που αποφάσισε η κυβέρνηση του Ισραήλ να αφήσουν τον κόσμο να εκτεθεί στον ιό για να φτάσουμε στην περίφημη ανοσία της Αγέλης? Είναι σωστό αυτό σαν μέτρο? Αυτό είναι ένα μέτρο, να σας το πω έτσι, ανάγκης, το οποίο θα είχε πολύ μεγάλο νόημα αν ήμασταν όλοι εμβολιασμένοι. Γιατί αν αφήναμε τους πάντες να εκτεθούν αν ήμασταν εμβολιασμένοι, κάποιοι εκ των εμβολιασμένων που δεν θα είχαν κάνει τόσο ισχυρή ανοσία θα κολλούσαν, αλλά ελάχιστοι θα νοσηλευόντουσαν, ελάχιστοι θα είχαν τη ζωή τους. Ένα τέτοιο μέτρο όμως, όταν έχεις ένα σημαντικό αριθμό ανεμβολίαστων, σημαίνει ότι θα θυσιάσεις κάποιους ανθρώπους προκειμένου να πετύχεις την ανοσία γέλης. Μάλιστα. Και δεν ξέρω σαν κοινωνία αν θέλουμε κάτι τέτοιο. Λοιπόν. Όχι, όλα τα εξαιρετικά ο καθηγητής μας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, για όσα μας είπατε. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Είναι φανερό ότι θα περάσουμε ένα δίμηνο άγριο. Είπε ότι μπορεί να έρθει κι άλλη. Το είπε αυτό, άφησε. Ναι. Και εκεί είδα ότι επέμεινε. Ο κ. Βασιλεγόπουλος είπε ότι το θεωρεί σχεδόν αναπόφευκτο να έχουμε και μια ακόμη μετάλλαξη. Τώρα προς το ηπιότερο ή προς το εκεί είναι το θέμα. Πού να το ξέρει κανείς αυτό το πράγμα. Τώρα, θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο το βλέπω και το βλέπετε όλοι σας. Βλέπετε αυτές τις απέραντες, τα τελείωτες ουρές έξω από τα φαρμακεία. Μέσα τα Χριστούγεννα και μέσα στην Πρωτοχρονιά και μέσα στην όλη αυτή την ατμόσφαιρα της αγωνίας και της ανησυχίας, χιλιάδες κόσμος συνοστίζεται κάθε μέρα έξω από τα φαρμακεία για να κάνει το τεστ, το rapid test. Υπάρχουν λοιπόν ζητήματα. Καταρχήν δεν εφαρμόζουν μέτρα όλοι
σχετικά πρόληψη, δηλαδή να είναι σε αποστάσεις μεταξύ τους. Σχεδόν είναι ένας πίσω από τον άλλον. Δεύτερον, είναι σε απόγνωση οι φαρμακοποιοί, οι οποίοι πρέπει να καλύψουν τις ανάγκες όλου αυτού του κόσμου, ο οποίος περιμένει 1-2 ώρες στο δρόμο για να κάνει το rapid test. Και προσπαθούμε να βρούμε μια λύση σε αυτό το θέμα. Διότι δεν είναι ούτε εικόνα είναι αυτή. Είναι απαράδεκτη εικόνα να βλέπεις ηλικιωμένους ανθρώπους που δεν μπορούν και να είναι όρθιοι 1-2 ώρες να κάνουν το rapid test. Έχουμε λοιπόν στο τηλέφωνο μας τον φαρμακοποιό, τον κύριο Κακονίκο, ο οποίος θέλω να μας μιλήσει λιγάκι για την εμπειρία που έχει αποκτήσει τις μέρες αυτές. Καλησπέρα κύριε Κακονίκο. Χρόνια πολλά, καλή καλησπέρα. Χρονιά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά και σε εσάς και στον κύριο Μητρόπουλο. Να έχουμε μια καλή ήρεμη χρονιά. Για πες μου, ποια είναι η εικόνα στα φαρμακεία σας αυτή που παρουσιάζεται σήμερα και τι προβλήματα δημιουργούνται? Τα σημερινά προβλήματα έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι έχει πέσει όλος αυτός ο κόσμος που είναι πάνω στην έξαρση του κύματος της Όμικρον στα εφημερεύοντα φαρμακεία, τα οποία πράγματι ζορίζονται πάρα πολύ να εξυπηρετήσουν όλο αυτόν τον κόσμο ο οποίος ηρέει. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, επειδή άκουσα την εισαγωγή σας, εγώ αναρωτήθηκα αν τα φαρμακεία δεν είχαν αναλάβει να διεκπαιρεώσουν αυτή την υπηρεσία, ποια θα ήταν η εικόνα σήμερα στις δομές, αν θα ήταν ανοιχτά σήμερα, με όλο αυτόν τον κόσμο ο οποίος θα ενδιαφερόταν να κάνει μια διαγνωστική εξέταση. Ναι. Ξέρετε κάτι όμως, στεναχωριέμαι να βλέπω εκατοντάδες ανθρώπους, οι περισσότεροι μάλιστα και σε προχωρημένη ηλικία, να κάθονται στις ουρές και να περιμένουν να έρθει η σειρά τους. Καταλαβαίνω ότι και εσείς δεν μπορείτε να κάνετε κάτι διαφορετικό. Ό,τι δυνατότητες έχετε, τις εξαντλείτε για να κάνετε αυτές τις εξετάσεις. Υπάρχει άλλη λύση? Ποια θα μπορούσε να είναι αυτή η λύση? Η δημιουργία κάποιων κέντρων, ίσως ελέγχου με το Rapid? Νομίζω ότι και η φαρμακευτική κοινότητα, αλλά και συνολικά οι αρχές, δεν ήμασταν έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε ή να προσαρμοστούμε και να δείξουμε αντανακλαστικά τόσο γρήγορα. Εκ των υστέρων μπορώ να σκεφτώ αρκετές λύσεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ήμασταν έτοιμοι για αυτό το οποίο παρατηρείται στην πράξη. Αλήθεια σας το λέω, με στεναχωρεί και εμένα πάρα πολύ όλη αυτή η εικόνα που βλέπω στα εφημερεύοντα φαρμακεία, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ και καμία λύση την οποία, πέρα από την κρυστάλλινη σφαίρα, που θα είχε προβλέψει αυτό. Ξέρετε κάτι, μου λέγανε σήμερα μερικοί έτσι φίλοι, είναι ανήσυχοι, διότι κάνανε rapid, βγήκε αρνητικό, αλλά ξέρουν και ξέρουμε ότι μπορεί να βγει αρνητικό το rapid σήμερα, αλλά αύριο να νοσήσουμε. Το ερώτημα λοιπόν που μου κάνανε και αν μπορείτε να απαντήσετε, μήπως υπάρχει φόβος μιας έτσι μη σωστής εξέτασης με το rapid λόγω φόρτου, λόγω το ότι ήταν πάρα πολύς κόσμος και πρέπει αυτό να γίνει πολύ γρήγορα, δηλαδή μήπως είναι λίγο πρόχειρη αυτή η εξέταση? Κάθε συνάδελφος ο οποίος διεκπεραιώνει, που κάνει δηλαδή τη δειγματοληψία και την καταχώρηση του τεστ, τηρεί ένα μίνιμουμ προδιαγραφών, τα οποία διασφαλίζουν ότι αυτό που περιγράφεται έχει πολύ μικρές πιθανότητες να συμβεί. Τα rapid, σαν τεστ, έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και έχουν συγκεκριμένη ευαισθησία και ειδικότητα, το οποίο ανεβάζει την αξιοπιστία τους όταν αυτό γίνεται σωστά συνολικά. Αυτό κατά ένα μέρος περιλαμβάνει αυτό που θα κάνει ο επαγγελματίας υγείας και κατά ένα άλλο μέρος περιλαμβάνει το χρονισμό στον οποίο θα γίνει. Έτσι λοιπόν, για κάποιον ο οποίος είναι στους χρόνους από την δεύτερη, τρίτη μέρα έως την έβδομη μέρα από την μόλυνσή του, το rapid είναι ένα πολύ αξιόπιστο μέσο. Να επισημάνω ότι αυτές τις ημέρες ο κόσμος ο οποίος προσέρχεται για rapid δεν είναι αυτός ο οποίος ερχόταν στο ξεκίνημα της πανδημίας που έπρεπε να κάνει rapid επειδή ήταν υποχρεωμένος για επαγγελματικούς λόγους. Πλέον, αυτοί που έρχονται τώρα να κάνουν rapid έχουν συμπτώματα, έχουν θετικά self-test, έχουν έρθει σε επαφή με κρούσματα και αυτό είναι κάτι το οποίο καταγράφεται και στη θετικότητα το rapid, τα οποία δηλώνουν οι συνάδελφοι σε όλη τη χώρα. Δηλαδή, ενώ στο ξεκίνημα το να βλέπουμε 1-2 θετικά ήταν κάτι το οποίο ήταν ασυνηθές, πλέον η θετική καταγραφή είναι κάτι το οποίο είναι ρουτίνα, κύριε Χαρταβέλα. Μάλιστα. Και το τελευταίο ερώτημά μου είναι εάν υπάρχει επάρκεια rapid test στα φαρμακεία σας ή έχουν αρχίσει να δημιουργούνται ελλείψεις λόγω του όγκου του κόσμου που ξαφνικά ενέσκυψε για το τεστ? Όχι, δεν υπάρχουν συστηματικές ελλείψεις στην αγορά στα rapid test αυτή τη στιγμή και δεν βλέπω πρόβλημα στη διαθεσιμότητα για τις επόμενες μέρες. Μάλιστα. Δεν θέλει τίποτα. Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κακονίκο. Θα τα ξαναπούμε. Κακονίκο, θα με υποχρεώσετε να έχετε ένα καλό βράδυ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Αυτοί οι άνθρωποι τραβάνε και αυτοί το. Είτε μια ουρά στη Νέα Σμηνή, το είδε 100 μέτρα και αυτοί. Κυκλοφορώ με το αυτοκίνητο, υπερπατάω στο Φάληρο. Και βλέπω μέσα. Είναι αυτό που είπε ο κύριος φαρμακοποιός, ότι δηλαδή ερωτηθέντες, οι περισσότεροι είπαν ότι είχα κρούσμα, ότι είχα τα πρώτα αυτά κλπ. Άρα πάει άλλη κατηγορία τώρα που το ψάχνει. Κάτι παραπάνω, δεν είναι το παλιό ότι... Και είπε και κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Είναι προφανές ότι δεν ήταν έτοιμοι. Όχι, έπεσε αυτές τις ουρές, είναι πολύς κόσμος. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε. Έχουμε να πούμε πολλά και με τον κύριο Μητρόπουλο σήμερα το βράδυ, διότι είπαμε ότι η χρονιά αυτή φέρνει πολλές καινούργιες καταστάσεις για τους συνταξιούχους. Είμαστε κοντά σας και πάλι, φίλες και φίλοι. Θα ρίξουμε μια ματιά τώρα στην αγορά, η οποία αγορά περίμενε να πάρει μια ανάσα μέσα στις γιορτές. Την πήρε. Εγώ πάντως έβλεπα πάρα πολύ κόσμο σε διάφορους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, σε Ερμού, ας πούμε. Έβλεπα πολύ κόσμο στη Γλυφάδα, στο Κορονάκι, στην Κηφισιά. Αλλά τους έβλεπα να περπατάνε για να βλέπουν. Δεν τους έβλεπα να μπαίνουν μέσα στο μαγαζί. Και αναρωτιέμαι μήπως σημαίνει αυτό που λέει η λαϊκή θυμοσοφία. Πολύ λάδι, αλλά από την Γανίτα τίποτα. Το ξέρετε. Βεβαίως έτσι το λέει ο λαός. Ότι είναι η τώρα. Έτσι. Έχουμε τον κύριο Χατζή Θεοδοσίου, τον πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Να συνδεθούμε παρακαλώ με Skype. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Και καλή χρονιά να έχουμε. Και έχει και υπερκείμενη ιδιότητα. Είναι των επιμελητηρίων. Έτσι είναι, γενικά. Γενικός πρόεδρος. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά σε εσάς και στον αγαπητό καθηγητή. Γεια σας, γεια σας πρόεδρε. Χρόνια πολλά. Για πέστε μου, κύριε Χατζηδοσίου. Τελικά, τι μπορούμε να πούμε για την εορταστική περίοδο σε ό,τι αφορά το εμπόριο έτσι, και την αγορά. Πήγαμε καλά, πήγαμε μέτρια. Ποιο είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών των ημερών? Κοιτάξτε, σίγουρα είναι καλύτερα από το 2020, αλλά δεν είναι και οι μέρες του 19. Δηλαδή, μέχρι την ανακοίνωση των μέτρων, η αγορά μπορεί να πήγαινε καλά. Μετά, ο φόβος όλων των ανθρώπων, ακόμη και αυτών που έχουν εμβολιαστεί, περιόρισε πάρα πολύ την κίνηση. Ο απολογισμός θα γίνει σε λίγες μέρες. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, εκτιμώ ότι δεν ήταν ανάλογο σε αυτό που περιμέναμε μετά την ανακοίνωση των μέτρων. Θα έλεγα όμως τη μεγαλύτερη ζημιά, κύριε Χαρταβέλα, έπαθε ο χώρος της εστίασης. Εδώ πρέπει να σας πω, πολλοί κόσμος είχε κλείσει, κάποια μετά το ακύρωσε, δηλαδή μιλάμε για ζημιά που ξεπερνάει το 50%. Και θα έλεγα ότι είναι ο πιο ταλαιπωρημένος κλάδος, γιατί σας θυμίζω ότι από έρευνα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, τις χρονιές 20 και 21 έχασαν το 50% του τζίρου τους. Και αν θέλετε σε νούμερα να σας πω, στο νομό Αττικής η εστίαση για το 2019 1.250 εκατομμύρια, το 2020 πήγε στα 760 εκατομμύρια και το 2021 έπεσε άλλα 70 εκατομμύρια κοντά στα 680. Αυτό σημαίνει ότι είναι ο κλάδος ο οποίος πρέπει να στηριχθεί άμεσα, γιατί θυμίζω απασχολεί και κοντά στους 450.000 εργαζόμενους. Όταν λέτε να στηριχθεί άμεσα, τι εννοείτε, με επιδόματα και με οικονομική στήριξη των επιχειρηματιών ή και των εργαζόμενων? Εγώ ξέρω καλά ότι αυτή τη στιγμή εμείς, η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι δεν υπάρχουν άλλα χρήματα. Η στήριξη δεν γίνεται μόνο με χρήματα. Σας δω μερικά από τα μέτρα που ανακοινώσαμε. Πρώτον, θα πρέπει οι εργαζόμενοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, γιατί ο κορονοϊός συνεχίζει να υπάρχει, να υπάρξει αναστολή συμβάσεων εργασίας. Εάν αυτή δεν γίνει, τότε νομίζω ότι όποιος είναι επιχειρηματίας καταλαβαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών των επιχειρήσεων θα αναγκαστούν να απολύσουν μέρος του προσωπικού τους. Δεύτερον, θα πρέπει να γίνει επιδότηση του ενοικίου τους τους μήνες Δεκέμβρη και Ιανουάριο. Τρίτον, θα πρέπει οι υποχρεώσεις που έχουν να πάνε προς τα πίσω, όπως πήγε η επιστρεπτέα, δεν μπορείς με αυτή την κίνηση που έχεις να πληρώσεις αύριο ασφαλιστικές, φορολογικές και δόσεις στα δάνεια. Και τέταρτον, θυμίζω ότι είναι ένας κλάδος στον οποίο για πολλά χρόνια λέμε ότι πρέπει ο ΦΠΑ επιτέλους να πάει από το 13% στο 6% και μάλιστα τώρα με αφορμή το μεγάλο θέμα που υπάρχει με τις ανατιμήσεις. Γιατί κύριε Χαρταβέλα, έχουν τρία θέματα να αντιμετωπίσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις: τον κορονοϊό και τα περιοριστικά μέτρα, την ενέργεια, το ενεργειακό που είναι τεράστιο θέμα, τριπλασιασμό του κόστους έχουν ένα μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων και έχουν να αντιμετωπίσουν και τις ανατιμήσεις. Εδώ επιτρέψτε μου να σας θυμίσω, αν η Ελστάτ το μήνα Νοέμβριο μίλησε για 4,8 πληθωρισμό. Το Δεκέμβριο θεωρώ ότι είναι πολύ περισσότερο από το 5%. Τον Ιανουάριο θα ξεπεράσουμε το 6% και οι ανατιμήσεις θα ξεπεράσουν το 30%. Όλα αυτά είναι εις βάρος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Γιατί όταν άλλος δεν έχει διαθέσιμο εισόδημα, τι θα πάει να ψωνίσει?
Δηλαδή δεν έχει χρήματα να ψωνίσει. Άρα ουσιαστικά μπαίνουμε σε ένα πάρα πολύ δύσκολο πρώτο τρίμηνο και μακάρι να είναι μέχρι εκεί, όπου η οικονομία θα γονατίσει και ειδικά κλάδοι όπως η εστίαση και το λιανεμπόριο θα έχουν το μεγαλύτερο μέρος της ζημιάς. Έκανε πολύ ζημιά αυτή η έξαρση των τελευταίων ημερών με τα κρούσματα και ποιοι κλάδοι περισσότερο έχουν πληγεί πέρα από την εστίαση? Και το λιανεμπόριο έχει πληγεί και όλοι οι κλάδοι θεάματος και ψυχαγωγίας. Γιατί ξέρετε, επαναλαμβάνω, όταν ανακοινώθηκαν τα μέτρα, τα περιοριστικά μέτρα, καταρχήν σε κλάδους θεάματος και ψυχαγωγίας, αυτό είναι ένα άτυπο lockdown. Τι θα πει, κλείνω 12 η ώρα και χωρίς μουσική? Δηλαδή αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Ήταν καλύτερα να τους κλείσει και σας λέω ότι δεν τους έκλεισε, γιατί αν τους έκλεινε θα έπρεπε να τους αποζημιώσει. Περαιτέρω όμως ο κόσμος όντως φοβάται, παρατηρείται τις ουρές που υπάρχουν τώρα για τους εμβολιασμούς, για τα ράπιτε, συγγνώμη, που σημαίνει πολύ απλά ότι ο κόσμος δεν βγαίνει έξω. Άρα τις τελευταίες μέρες και μετά ανακοινώσεις των μέτρων, ακόμη και η εμπορική αγορά που αναφέρατε, δεν είχε την κίνηση που είχε τις πρώτες μέρες, γιατί πρέπει να ομολογήσω, το πρώτο 20ήμερο του Δεκεμβρίου, το 15ήμερο, πήγε πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Μετά όμως ξαφνικά ο κόσμος έφυγε, αυτό που λέγατε πριν για τα μαγάζια. Ήταν έτσι. Και χαίρομαι γιατί, αν μου επιτρέπετε, εγώ πριν 10 μέρες είπαμε σε διάφορες συνεντεύξεις που έδωσα ότι η αγορά το μήνα Δεκέμβριο πάει πολύ καλά. Όταν ανακοινώθηκαν τα μέτρα όμως, ξαναλέω το ψυχολογικό που είναι τεράστιο, ο κόσμος δεν ξαναβγήκε έξω. Φοβήθηκε να πάει. Και αν θέλετε, ας πάρουμε και από τον εαυτό μας και εμείς οι ίδιοι. Το είδαμε και εμείς. Το είδαμε και εμείς χωρίς να είμαστε εμπόροι, το έβλεπα. Αυτό έλεγα λίγο πριν. Πολλοί κόσμος περπατούσε, έκανε βόλτες, έβλεπε, αλλά λίγοι μπαίναν μέσα στο μαγαζί. Δεν μπαίναν γιατί φοβόντουσαν. Και πρέπει να σας πω ότι πέρα από το ότι φοβόντουσαν, πολλοί κόσμος θα παρατηρήσαμε, έμεινε σπίτι του, δεν βγήκε καν έξω. Και είναι επίσης απόλυτα λογικό και λέω εδώ, ας κρίνουμε τους εαυτούς μας. Αυτό πρέπει να πω όμως και νομίζω ότι αυτό χρειάζεται να αναφέρω, είναι ότι θα πρέπει άμεσα η κυβέρνηση να πάρει κάποια μέτρα. Θα επαναλάβω, οι τρεις ορολογιακές βόμβες, δηλαδή ο κορονοϊός, η ανατιμή στο ενεργειακό, είναι τόσο μεγάλες που αν δεν πάρει μέτρα, θα σας πω κάτι απλό. Αν τον Ιανουάριο ζητήσει να πάρει είτε τις ασφαλιστικές εισφορές, είτε τα φορολογικά, δηλαδή την εισφορά μας στη φορολογία, νομίζω ότι θα ξαναδούμε μια εικόνα όπου μεγάλο μέρος θα ξεπερνάει το 50% αυτό που δεν θα μπορεί να πληρώσει. Γιατί η τζίρη είναι πολύ μικρή και νομίζω ότι κάποιος που έφυγε για την πρώτη καθηγητή καταλαβαίνει. Δείτε το ΑΕΠ μας. Πόσο ήταν το ΑΕΠ το 19, το 20, το 21. Όταν το πορτοφόλι είναι μικρότερο, πολύ δυσκολότερα μπορεί να πληρώσει υποχρεώσεις του. Ανακοίνωσε η κυβέρνηση, για να είμαστε δίκαιοι, ένα πακέτο για τους εργαζόμενους. Και έκανε μάχη γι' αυτό και ο κύριος Πρόεδρος. Έδωσε την αναστολή για το Γενάρη, τα 5.34. Έδωσε το ειδικό επίδομα στους καλλιτέχνες, επίσης για το Γενάρη. Έδωσε παράταση του συστήματος συνεργασία που κάποιος δουλεύει με πλήρες ωράριο, του μειώνεται στο μισό και παίρνει το 60% από το κράτος, έδωσε την τηλεργασία και ούτω καθεξής. Αλλά είπε ο πρόεδρος, και εδώ έχει δίκιο. Συγνώμη, και τον αυτά, ακούω. Αυτά όλα για τους εργαζόμενους. Ναι, τα δώσω. Υπάρχουν και... Αυτό λέω, εδώ είναι το δεύτερο που ήθελα να πω. Κάνει μάχη ο πρόεδρος, διότι αυτό το πακέτο που ζητάνε οι επιδευματίες, από την πλήρη απαλλαγή από την επιστρεπταία μέχρι στήριξη και ενίκεια και λοιπά, δεν τα είδε. Και πρέπει η κυβέρνηση άμεσα να ανακοινώσει ένα πακέτο στο πνεύμα και στην πίεση που κάνει ο κύριος Πρόεδρος και άλλοι συναδελφοί του. Πάντως ξέρετε και κύριε καθηγητά, αν μου επιτρέπετε να σας πω κάτι, ναι. Δεν ξέρετε την αγορά. Το νίκης, το κέντρο της Αθήνας, τα κέντρα των πόλεων, είναι το 50% του κόστους. Μάλιστα. Αν τα δώσει όλα αυτά και δεν κάνει κάτι γι' αυτό, αν δεν κάνει κάτι για το ενεργειακό, που νομίζω είχαμε την ευκαιρία να δώσουμε και στη δημοσιότητα λογαριασμούς τριπλάσιους και τετραπλάσιους. Μάλιστα. Καλά είναι όλα αυτά και μπράβο για τα που έκανε για τους εργαζόμενους. Αυτή η επιχείρηση πώς θα μπορεί να αποπληρώσει αύριο την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία? Σας λέω ένα παράδειγμα. Με μείωση 50% του τζίρου, όπως η ίδια κυβέρνηση αναγνωρίζει, γι' αυτό και πήρε κάποια μέτρα και μπράβο που τα πήρε. Όμως δεν είναι ικανά να μπορέσουν αυτές οι επιχειρήσεις να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τις άμεσες και τις προηγούμενες. Πάντως ξέρετε πολύ καλά και οι δύο ότι λεφτά δεν θα δώσει. Το έχει πει ο Πρωθυπουργός, δεν έχουμε άλλα λεφτά να δώσουμε. Άρα λοιπόν εσείς λέτε ότι πρέπει να υπάρξουν μέτρα τα οποία να αντικαθιστούν αυτή την περίπτωση, να σας δώσουν κάποια επιδόματα, οικονομικά στηρίγματα και να πάμε σε μέτρα που θα ελαφρύνουν τις υποχρεώσεις σας. Κύριε Γαρδαβέλα, εγώ νομίζω ότι θα πω αυτό το απλό. Αν δεν δώσει χρήματα, τότε ουσιαστικά, και αν δεν κάνει τίποτα, τότε ουσιαστικά θα έχει και την πολιτική ευθύνη, ή αν θέλετε, θα έχει την ευθύνη ότι ένα μεγάλο μέρος αυτές τις επιχειρήσεις δεν θα αντέξει, γιατί στην ίδια την εκπομπή τη δική σας,
Θυμίζω ότι πριν ένα χρόνο, όταν ρωτήσαμε τον χώρο της εστίασης και κάναμε μια έρευνα πολύ μεγάλη, αν μπορεί να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις του, το 42% απάντησε ότι δεν θα μπορέσει να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις του ούτε τώρα ούτε στο μέλλον, γιατί θυμίζω ότι είναι 2 χρόνια κλειστοί και κουβαλάνε και τις αμαρτίες του 19ου μνημονίου. Αυτή όμως τη διετία, ο Τζιεροσυγκατό ανέφερε και νούμερα, μειώθηκε 50%. Σκεφτείτε λοιπόν πώς αυτός ο κλάδος μπορεί να αποπληρώσει όλα αυτά. Αν δεν πάρει κανένα μέτρο, τότε πολύ απλά ένα μέρος μεγάλο από αυτό είτε δεν τα πληρώνει είτε θα αναγκαστεί να κλείσει. Εδώ επιτρέψτε να σας πω, γιατί δεν φοβόμαστε να λέμε την αλήθεια. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Ελλάδα έχουμε ακόμα, και πρέπει να το πω από την εκπομπή σας, πάνω από 500.000 επιχειρήσεις, οι οποίες τις λέμε ζόμπι. Γιατί τις λέμε ζόμπι? Γιατί τυπικά φαίνονται ανοιχτές, αλλά ουσιαστικά είναι κλειστές. Να θυμίσω γιατί γίνεται αυτό. Γιατί μια επιχείρηση όταν κλείνει πρέπει να πάει να πληρώσει την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, την τράπεζα. Άρα την κρατάει τυπικά ανοιχτή, αλλά δεν είναι ανοιχτή. Θα συνεχιστεί λοιπόν αυτό το φαινόμενο που συγκαλείται τώρα αυτά τα χρόνια. Και όπως βλέπετε, εγώ δεν θέλω να συγκαλυφθεί, γιατί όταν δεν ανακαλύψουμε τα δομικά προβλήματα της οικονομίας, δεν θα πάμε και ένα βήμα μπροστά. Αυτό που περιμένουν τόσο οι επιχειρήσεις εστίασης του ανεμπορίου ή αν θέλετε γενικά οι μικρομεσαίες, είναι αυτό που σήμερα, αυτές τις μέρες, συζητιέται στη Βουλή. Τα χρήματα του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης να φτάσουν σε όλους. Γιατί αν πάνε μέσω των τραπεζών, κύριε Χαρδαβέλα, σας θυμίζω ότι οι τράπεζες εξαιρούν το 85% των επιχειρήσεων. Άρα δεν περιμένουν τίποτα από το μεγαλύτερο πακέτο, από τα 72 δις. Θα πρέπει να βρει τρόπο, όπως βρήκαν πολλές χώρες και θυμίζω την Πορτογαλία, και τα χρήματα αυτά να φτάσουν αυτό που προβλέπεται, δηλαδή στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που για άλλη μια φορά θα πω ότι είναι το 99% των επιχειρήσεων της χώρας. Έχει από το Ταμείο Ανάκαμψης, είπε ο κύριος Πρόεδρος, να αλλάξει κάποιες στοχεύσεις. Το έκανε η Πορτογαλία, το έκανε άλλες χώρες. Και έχει και τα 39 δις που ακούω τον κύριο Σταϊκούρα, λέει έχω μαξιλάρι. Ας βγάλει 3-4 από το μαξιλάρι να τα δώσει στους επιδευματίες, να τους στηρίξει. Δεν βγήκαμε από τα μνημόνια. Δεν σώσαμε την οικονομία. Εννοείται. Δεν φορτώσαμε διπλάσιο χρέος από αυτό που είχαμε πριν μπούμε. Πρέπει να στηριχτούν οι άνθρωποι. Κύριε Χαγιανοσίου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε και σήμερα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή χρονιά να έχουμε. Να είστε καλά, γεια σας. Μα έτσι θα είναι. Τραβάνε μεγάλο ζόρι. Για τους εργαζόμενους έδωσε το πράγμα. Δεν πήγαν καλά τις γιορτές. Δεν πήγαν, όχι. Δεν είχε ακόμα. Φοβήθηκε ο κόσμος να πάει να αγοράσει πράγματα. Και φοβήθηκε. Είπε ότι το πρώτο 20ήμερο πήγαμε υπέροχα και ξαφνικά κάναμε μια βουτιά, γιατί βγήκε να πούμε και είχαμε 50.000 κρούσματα την ημέρα, 40. Κρατάει και ο κόσμος ένα βασικό που λέμε κάτω. Λέει 40 αργές τα χιλιάδες τα κρούσματα. Πού θα μου, τι θα μου. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Έτσι. Λοιπόν. Θα κλείσουμε την σημερινή μας έτσι συνάντηση με κάποιους καλεσμένους, για να μείνουμε μετά με τον κύριο Μητρόπουλο στα θέματα αυτά που ξέρω ότι περιμένετε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να σας τα αναλύσει και να το ρωτήσετε πράγματα. Θέλω να συνδεθούμε τώρα με τον πολύ πολύ καλό συνάδελφο, τον Κώστα τον Μαρδά. Γεια σου Κώστα. Καλησπέρα. Καλή χρονιά. Ένας δημοσιογράφος πάρα πολύ καλός, ο οποίος κάνει έρευνα πριν γράψει οτιδήποτε, είναι από αυτά που μου άρεσε εμένα πάρα πολύ και όχι προχειρότητα. Το λέω αυτό διότι είναι και συγγραφέας ο Κώστας ο Μαρδάς και έχει γράψει ένα βιβλίο το οποίο είναι αυτό, το οποίο θα το κουβεντιάσουμε λιγάκι σήμερα. Είναι εξαιρετική δουλειά. Κάνει πολύ καλή δουλειά. Είναι ένας ιστορικός ουσιαστικά. Και κάνει και έρευνα, όχι μόνο. Κάνει έρευνα, αυτό λέω. Γράφει εξαιρετικά. Το βιβλίο λοιπόν του Κώστα Μαρδά που αξίζει τον κόπο να το πάρετε να το διαβάσετε, γιατί λέει κάτι. Από το 1821 στο 2021, χορεύοντας στον κρέμο του δανεισμού. Πολύ ωραίος τίτλος, Κώστα. Πολύ ωραίος τίτλος. Ένας διάλογος μυθιστορίας. Για πες μου λιγάκι για το βιβλίο σου και θα κουβεντιάσουμε μετά τα διάφορα γεωπολιτικά με τα οποία ασχολείσαι. Είναι το 12ο βιβλίο μου. Αυτό το έχει βγάλει, όπως και το προηγούμενο, το ποιητικό μου. Οι εκδόσεις Καμπύλη, και ευχαριστώ θερμά τον εκδότη, τυπογράφο και ποιητή τον Κώστα Σκηνιώτη, που σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς της πανδημίας, της οικονομικής στενότητας, ρίσκαρε να εκδώσει αυτό το βιβλίο. Είναι ρίσκο. Για πες μου λοιπόν, τι είναι αυτό, γιατί βλέπω εδώ πέρα διάλογοι μυθιστορίας. Είναι ένα θεατρικό μυθιστόρημα. Παρουσιάζω την Ελλάδα σε αυτά τα 200 χρόνια να πηγαίνει στους τραπεζίτες της Ευρώπης και να ζητά δάνειο, φέροντας το δάνειο το μισό πίσω στην Ελλάδα και η Ελλάδα να το σπαταλεί σε διάφορες εκδηλώσεις και δαπάνες που δεν είναι πάντα αναγκαίες, και ξανά πάλι νέο δάνειο. Το πρώτο δάνειο έγινε μέσα στην Επανάσταση, μέσα στο διχασμό, δηλαδή είναι το 1824 το πρώτο δάνειο
Παρουσιάζω λοιπόν την Ελλάδα, συνδεδευόμενη από τον Έλληνα Φουστανελά, πηγαίνει στο τραπεζικό οίκο του Λονδίνου, ζητάει δάνειο, ο τραπεζίτης της λέει καλά, αφού έχετε επανάσταση, θέλετε και, θέλετε και λεφτά, και απαντάει εκείνη ότι η επανάσταση θέλει αίμα, είναι αιμοβόρα, αλλά έχει φοβερά θέλγητρα, αλλά χωρίς χρήματα δεν μπορεί να ευοδοθεί μια επανάσταση. Έχω δηλαδή όλες τις κουβέντες της Ελλάδας με τους δανειστές υπό μορφή ενός θεατρικού σκέτς. Και φτάνω από τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, που ήταν ο πρώτος επαναστατικός πρωθυπουργός, μέχρι τον Αλέξη Τσίπ. Πολύ ενδιαφέρον. Τέλος δηλαδή έχω τις τρεις χρεοκοπίες επί ΓΑΠ, επί ΣΑΜ και επί Τσίπ. Και έξυπνος. Αυτό που βλέπει κανείς είναι ιδέα. Τα ίδια λάθη και οι ίδιες ορολογίες. Έτσι, έτσι. Τώρα, επειδή εσύ Κώστα ασχολείσαι και πάρα πολύ με τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και παρακολουθείς από κοντά τις εξελίξεις και κυρίως στο Αιγαίο και με την Τουρκία, τι μπορούμε να περιμένουμε από έναν απρόβλεπτο Ερντογάν αυτή την εποχή, καθώς είναι στριμωγμένος με την κατρακύλα της Λίρα, δηλαδή οικονομικά χάλια, είναι στριμωγμένος από Ευρώπη κλπ. Τι μπορούμε να περιμένουμε, γιατί πολλοί φοβούνται ότι θα προσπαθήσει να εξάγει όλη αυτή την κρίση ο Ερντογάν με έναν κόσμο ο οποίος πεινάει, διαμαρτύρεται, δεν έχει πλέον να αγοράσει στοιχειώδη τρόφιμα στην Τουρκία. Υπάρχει μια κοινωνική αναταραχή ήδη δηλαδή σε εξέλιξη. Και λένε εδώ πέρα πολλοί σε εμάς ότι, δεν ξέρω να συμφωνήσω, ότι θα εξάγει μάλλον αυτή την κρίση ο Ερντογάν προς την Ελλάδα και την Κύπρο. Ή κατρακυλάει η λίρα ή δεν κατρακυλάει. Ο Ερντογάν θα συνεχίσει τον ακήρυκτο πόλεμο στο Αιγαίο και στην Κυπριακή ΑΟΣ. Mm-hmm. Ένας πόλεμος που έληξε φέτος με 2.300 παραβιάσεις, παρακαλώ, στο Αιγαίο, με 115 εμπλοκές, με 30 υπερπτήσεις. Και στην Κυπριακή ΑΟΣ είχαμε την απειλή ότι δεν θα επιτρέψει στο κομμάτι του οικοπαίδου 5 που δανειοδοτήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στην Exxon Mobil, δεν θα επιτρέψει σε αυτό το μέρος να κάνει η ξένη εταιρεία, η Κυπριακή Δημοκρατία, έρευνες ή γεωτρήσεις. Επιπλέον προχώρησε φέτος τον επικισμό της Αμοχώστου. Γίνονται έργα, έχουν βγει βουλντόζες στην Αμόχωστο κάτω από τη χλιαρή αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Ηνωμένων Πολιτειών και όλων των συμμάχων. Το πιο σημαντικό όμως, επαύξησε την απειλή της στα νησιά και με τρίτη επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ο εκπρόσωπος της Τουρκίας στον ΟΗΕ είπε ότι εφόσον παραβιάζει η Ελλάδα τον όρο της αποστρατικοποίησης των νησιών του Βορείου Αιγαίου και της Δωδεκανήσου, τότε έρεται η κυριαρχία, και είπε χθες ο Τσαβούσογλου, η πρωτοχρονιάτικη δήλωση απειλή, ότι εμείς λέει θα το συζητήσουμε αυτό και θα το προωθήσουμε. Η Ελλάδα λοιπόν πρέπει να περιμένει ένταση της επίθεσης, είτε ανεβαίνει η λίρα είτε κατεβαίνει η λίρα. Πάντως πρέπει να είναι έτσι τα πράγματα, διότι υπάρχουν και δύο θέματα μπροστά του. Το ένα είναι ότι φέτος γιορτάζει η Τουρκία τα 100 χρόνια από την επικράτηση τότε του Κεμάλ και την κατάληψη των ελληνικών περιοχών, Σμύρνη κλπ. Το 22, και έχει και το 23 εκλογές μπροστά του. Άρα αυτά τα δύο γεγονότα φαντάζομαι θα τα εκμεταλλευτεί όσο μπορεί περισσότερο. Ο Ερντογάν θέλει να πάει σε εκλογές. Είχε εξαγγείλει εκλογές για τις 14 Ιουνίου του 2023. Ναι. Συμπληρώνοντας τα χρόνια της Λοζάνης, θέλει να δείξει ότι υπερεύει τον Ατατούρκ, ο οποίος εμίκρινε, αλλά δυνάμωσε βέβαια την Τουρκία, γιατί έχασε γύρω-γύρω κομμάτια η Τουρκία. Θέλει να δείξει ο Ερντογάν ότι αυτός τη μεγαλώνει. Και πράγματι, για να είμαστε ρεαλιστές, έχει στρατιωτική παρουσία και στον Αγκόρνο Καραμπάχ και στη Συρία και στο Ιράκ και στη Λιβύη και ναυτική βάση στην Αυλώνα. Μας έχει περικυκλώσει. Και βεβαίως, για να μην με ψημερούμε συνεχώς, και εμείς ως χώρα, ως κυβέρνηση, έχουμε απαντήσει με την συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρόλα τα λάθη και τις μαύρες τρύπες που έχει αυτή η συμφωνία. Και βεβαίως η μεγάλη επιτυχία που είναι η αμυντική συνδρομή με την Γαλλία και η άλλη συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο αγώνας δηλαδή συνεχίζεται, ο πόλεμος αυτός θα μπει σε νέα φάση και μπορούμε να δούμε τα πάντα. Μάλιστα. Και θερμό επεισόδιο και ψυχρή ειρήνη. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή επιτυχία. Καλό τάξιδο λένε. Καλή επιτυχία στο βιβλίο αυτό, κύριε Σεκέ. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι μια έτσι ιστορία με διαλόγους που αφορά αυτή τα 100 χρόνια, τα 200 χρόνια από το 1800 μέχρι σήμερα, χορεύοντας στον κρεμό του δανεισμού. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ καλή χρονιά. Για τα καλά σου λόγια, Κώστα, τα οποία έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για μένα. Έτσι. Γιατί είσαι ένας μεγάλος ρεπόρτερ, ερευνητής. Και εσύ μεγάλος μαζί μου, πες το, μην τρέπεσαι. Όλοι αυτό μου λένε. Μεγάλος μαζί σου. Να είσαι καλά, Κώστα μου, για χαρά. Καλή χρονιά. Είσαι ένας μεγάλος έφηβος. Αυτό σου γράφω και στην αφιέρωση. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα πάμε τώρα σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα είναι πλέον η ώρα του κυρίου Μητρόπουλου. Να σας πω έτσι για να γελάσουμε και λιγάκι, αν μπορούμε να γελάσουμε. Την ώρα που κάνω την εκπομπή, μου στείλε γνωστός φίλος ένα μήνυμα το οποίο είναι λίγο αστείο. Λέει λοιπόν ο φίλος, Κώστα μου, με μήνυμά του μου το έστειλε πριν από λίγο, πέρασα και εγώ κορονοϊό. Για να γελάσεις όσο γίνεται, τα δύο self-test βγήκαν θετικά. Και το πρώτο μοριακό βγήκε αρνητικό. Δηλαδή έκανε δύο self-test και βγήκαν θετικά. Το μοριακό που είναι καλύτερο εννοείται, του έβγαλαν ότι είναι αρνητικό. Έκανα και δεύτερο μοριακό, αυτή τη φορά όμως βγήκε θετικό. Αλλά αντί άλλων, μου γράφει φίλος. Πολλοί κόσμος έχουν τρελαθεί. Δηλαδή... Το ζήτημα της επισφάλειας, το ρώτησες και όσο στον κύριο Βασιλακόπουλο. Γιατί πολλοί κόσμοι συμβαίνει αυτό που είπες. Πάει. Αρνητικό, με θετικό το άλλο. Θετικό το ένα, αρνητικό. Ξαναπάει και ξαναξοδεύεται ενδεχομένως. Λοιπόν, διάλειμμα διαφημιστικό λίγων λεπτών και αμέσως μετά μαζί σας. Μην ξεχνάτε, σήμερα έχουμε τον κύριο Μητρόπουλο κοντά μας. 211-1860-001 το τηλέφωνό μας. Ανοίγει από τη στιγμή αυτή. Γεια σας. Και θα έχουμε τώρα μια ζωντανή επικοινωνία μαζί σας. Είστε πολύ αυτοί που παίρνετε. Θέλω να μιλήσω με τον κύριο Μητρόπουλο. Θέλω να τον ρωτήσω εγώ βέβαια κάπου κάτι, αλλά να τον ρωτήσω μετά, γιατί θέλω να ξεκινήσω την επικοινωνία μαζί σας με τον κύριο Τάκη Αλεξανδράκη, ο οποίος είναι πρόεδρος των Τυφλών Ελλάδας. Δυστυχώς και δυστυχώς τους κόβουν κάποια. Ναι, έχουν κάποια με μία εγκύκλιο, τους γίνεται περιορισμό συντάξης. Μάχεται ο κύριος Αλεξανδράκης, θα μας πει και το θέμα. Καλησπέρα κύριε Αλεξανδράκη και χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να έχετε. Καλησπέρα. Να μιλήσω και ως άνθρωπος με αναπηρία ο ίδιος και ως μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών και μέλος του Σωματείου των Ανθρώπων με Αναπηρία στη Λακωνία. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη φάση να καταλαβαίνουμε μόλις την προηγούμενη μέρα της πρωτοχρονιάς μια εγκύκλιο η οποία χτυπά πάρα πολλούς ανθρώπους που λάμβαναν σύνταξη και είχαν την δυνατότητα να έχουν ένα μεγαλύτερο εισόδημα ώστε να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες που η ζωή φέρνει είτε στο κομμάτι της αναπηρίας είτε και σε άλλες περιπτώσεις που επίπτουν στην συγκεκριμένη διάταξη, όπου ο νέος υπολογισμός, τον οποίο βέβαια κάλλιστα και πολύ πιο αναλυτικά μπορεί να μας περιγράψει ο εξαίρετος κύριος καθηγητής ο Αλέξης Μητρόπουλος, περιορίζει το ποσό με σόρευση των υπολείπων συντάξεων, μειώνοντάς το σε τέτοιο βαθμό ώστε οι άνθρωποι που θα υποστούν τη μείωση και η οποία θα ξεκινήσει, από, όπως με έχει ενημερώσει πολύ σωστά και ο κύριος καθηγητής, από τον 12ο μήνα του προηγούμενου έτους, του 2020, με αποτέλεσμα λοιπόν να έχουμε την καινούρια πλέον, το 21 συγγνώμη, να έχουμε πλέον την καινούρια κατάσταση όπου θα έχουν υποστεί μείωση από 100 έως και 268 ευρώ, ίσως και λίγο παραπάνω ανάλογα με τους υπολογισμούς. Γιατί έγινε αυτό, γιατί είναι αυτή η μείωση, υπάρχει κάποια εξήγηση? Διότι γίνεται ένας καινούριος υπολογισμός, τον οποίο η Εθνική Σύνταξη, εφόσον λαμβάνεται, δεν μπορεί να έχει την προσάυξη από άλλη δεύτερη σύνταξη που μπορεί κάποιος να λαμβάνει για άλλη αιτία. Οπότε το κομμάτι της Εθνικής Σύνταξης από τη μία εκ των δύο θα αφαιρεθεί. Η αφαίρεση αυτή, αφορά όπως είπε ο κύριος Αλεξανδράκης, αν έχει τη δική του σύνταξη ένας άπειρος ή ένας συνταξίουχος γύρατος.
και πάρει και τη σύνταξη λόγω θανάτου, επειδή απεβίωσε ο σύζυγος ή η σύζυγος ούτω καθεξής, ενώ μέχρι τώρα εισέπραταν και το κομμάτι της εθνικής από τη σύνταξη χειρίας και το κομμάτι από το δικό του σύνταξη γέρατος, τώρα τους λέει όχι, από το ένα θα πάρεις το κομμάτι το εθνικό ή από τα δύο δεν θα ξεπερνάνε τα 384 που είναι η εθνική σύνταξη. Άρα οι περισσότεροι και νυν αλλά και μελλοντικοί, επειδή σε σώρευση δύο και περισσότερων συντάξεων, δύο μειωμένες συντάξεις, μικρές συντάξεις είναι, αλλά παίρνανε και το εθνικό από τη μία σύνταξη και το εθνικό από την άλλη και είχαν ένα εισόδημα να επιβιώσουν οι άνθρωποι. Τώρα τους λέει με μία προχτεσινή εγκύκλιο, όχι, θα πάρεις την εθνική σύνταξη από το ένα κομμάτι, ενώ από το άλλο θα το χάσεις. Όλοι λοιπόν αυτομάτως έχουν μείωση. Και αξιότιμοι, επειδή είναι άδικο όλο αυτό, το καταλαβαίνω πάρα πολύ και θα είμαστε στο πλευρό σας. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό συνέβαινε, να το σημειώσουμε, και είχα σκοπό να το προωθήσουμε όσο μπορούμε και με τη βοήθεια του κύριου καθηγητή και με τη βοήθεια τη δική σας. Συνέβαινε σε όλες τις περιπτώσεις παιδιών με αναπηρία που λάμβαναν μετά το θάνατο του γονέα και ένα τμήμα της σύνταξής τους. Μάλιστα. Το κατάλαβα. Είναι φοβερό. Ευχαριστώ πολύ που μας πήρατε. Είμαστε πλευρά σα, όπως καταλαβαίνετε. Θα δώσουμε τον δικό μας αγώνα. Πιστεύω κάτι να καταφέρουμε. Είναι αγωνιστής και ο ίδιος. Είναι και ο ίδιος σε αυτή την κατάσταση. Πάμε γκίζι τώρα στον κύριο Παναγιώτη. Καλησπέρα, κύριε Παναγιώτη. Καλησπέρα, κύριε Χαρδαβέλα. Καλή χρονιά. Επίσης. Θα μπορούσα να μιλήσω με τον καθηγητή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιώτη. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Χρόνια σας πολλά. Καλή χρονιά. Και πώς θα μπορούσαμε να υποδεχτούμε το νέο έτος δίχως τη συμβουλή σας. Σας ευχαριστούμε διαχρονικά και πάντα. Σας ευχαριστούμε. Ήθελα σύντομα να σας θέσω δύο ερωτήματα. Το πρώτο αφορά ένα φοβερό νέο το οποίο διαβάζουμε και δεν είμαστε σίγουροι αν διαβάζουμε σωστά και θέλουμε τη γνώμη σας, και είναι για τον κατώτατο μισθό, για τον νέο κατώτατο μισθό, ο οποίος θα ανέρχεται με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας στα 6,63. Αναρωτιόμαστε όμως, ο κατώτατος αυτός θα περιλαμβάνει τριετίες, θα περιλαμβάνει επίδομα γάμου, θα μπορεί η ΓΕΣΕ να διαπραγματεύεται το ύψος του κατώτατου? Και ένα άλλο, κύριε καθηγητή, χωρίς να κατοχρωστώ το χρόνο που είναι πολύτιμος, θέλω να ρωτήσω για την απόφαση, για την νέα πιλωτική δίκη η οποία επίκειται ενώπιον του ΣΤΕ και αφορά για την επαναφορά μονίμως των δώρων. Οι γονείς μας εργάστηκαν, κουράστηκαν, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά, εκπροσωπώ και νέους, κύριε Παναγιώτη. Σας ευχαριστούμε όλοι για όλα. Πολύ σύντομα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έβγαλε δύο σημαντικά θέματα ο κύριος Παναγιώτης. Το ένα, κύριε Χαρδαβέλα, είναι για την επαναφορά. Έχουμε νέα πιλωτική δίκη για τα δώρα, ναι, για τα δώρα των επικουρικών συντάξεων, και θα δικαστεί εκ νέου στις 4 Απριλίου. Δεν είναι η απόφαση που περιμένουμε, προτάνε αρκετοί, που από μέρα σε μέρα έρχεται για τα δώρα του 11 μήνου. Ένα πρωτοδικείο της Αθήνας είπε πρόσφατα πρέπει να επανέλθουν σε μόνιμη βάση τα δώρα. Και πήρε την απόφαση αυτή το Συμβούλιο Επικρατείας μετά από δική μας αίτηση, συνεργάτες μας την κηρύζηκαν, και έχουμε νέα πιλωτική δίκη 4 Απριλίου, που αυτό που θα κριθεί, γι' αυτό θα αποφασίσει η Ολομέλεια, αν θα πρέπει να επανέλθουν σε μόνιμη βάση τα δώρα. Μία πολύ σημαντική εξέλιξη. Και το δεύτερο θέμα, στην ουσία πρώτο χρονικά, που έθεσε ο κύριος Παναγιώτης, είναι με την απόφαση του προχθές για τον κατώτατο μισθό, που από 650 μεικτά πάει 663 μεικτά και το κατώτατο ημερομίσθιο ανεβαίνει μόνο 60 λεπτά, κύριε Χαρδαβέλα, και επηρεάζονται και κάποια επιδόματα, δεν αναφέρει καθόλου τριετίες. Υπάρχει μια άποψη στην κυβέρνηση ότι στους νέους κατώτατους μισθούς, για αυτούς που μπήκανε μετά το 12, δεν χορηγούνται τριετίες. Αυτό έχει πάει και στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας. Θεωρώ ότι τούτη εβδομάδα θα απασχολήσει πάρα πολύ και καλούμε την κυβέρνηση να πει αν παράλληλα με τον κατώτατο μισθό θα αυξηθούν και για όλους τους εργατοϋπάλληλους και οι τριετίες θα πάρουν την αντίστοιχη αύξηση. Κύριε Παναγιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας πήρατε. Πάμε Πειραιά στον κύριο Σοφοκλή. Καλησπέρα και καλή χρονιά, κύριε Σοφοκλή.
Καλή χρονιά και σε εσάς, κύριε Χαρδαβέλα, και στον κύριο Μητρόπουλο. Είστε. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μητρόπουλο. Εγώ πήρα σύνταξη από το δημόσιο, από το Τζάνιο Νοσοκομείο. Το θυμόσαστε, κύριε Μητρόπουλο, είχατε έρθει αρκετές φορές, μιλήσατε εκεί σε εμάς. Εγώ είχα κάποια υπηρεσία με τα καράβια κάποια χρόνια. Ζήτησα να πάρω εφάπαξ και δεν μου δώσανε. Ο λόγος ποιος είναι? Εν τω μεταξύ εγώ προσληφθεί στο Τζάνιο πριν το 83. Έχω κάνει εξαγορά όλη την υπηρεσία μου, το ΙΚΑ, το ΝΑΤ και τα έκανα δημόσιο. Εν τω μεταξύ εγώ δεν πήρα εφάπαξ, λέει, γιατί δεν δικαιούμαι. Δεν το καταλαβαίνω γιατί δεν δικαιούμαι, ενώ οι συναδέλφοι μου άλλοι που ήταν στον ΝΑΤ πήραν σύνταξη. Εσείς τα περισσότερα χρόνια τα είχατε στο δημόσιο, κύριε Σοβοκλή? Ναι, ναι, ναι. Ωραία, και γιατί δεν πήρατε? Πόσα χρόνια είχατε πάνω από 15 χρόνια στο δημόσιο? 35. Πώς δεν πήρατε, αυτό λέω, πώς δεν πήρατε εφάπαξ από το δημόσιο? Πήρα εφάπαξ από το δημόσιο. Πήρατε. Δικαιούμαι και ένα ξεχωριστό εφάπαξ. Πήρατε εφάπαξ, μάλιστα. Ναι. Πήρατε εφάπαξ. Και πόσα χρόνια είχατε στο ΝΑΤ ασφαλισμένος? Γύρω στα 6,5 χρόνια. Με 6,5 χρόνια δεν θεμελιώνετε δικαίωμα για εφάπαξ? Όχι, όλοι πήραν και λιγότερο, κύριε Μητρόπουλε, και με 3 χρόνια πήραν κάποια εφάπαξ. Ναι, εντάξει, αλλά εσείς πια η συμπεριφορά του δημοσίου ήταν σε εσάς ότι είσαστε, βγήκατε με το δημόσιο. Κάνατε αίτηση στο ΝΑΤ, σας απήντησε γιατί με τα 6,5 χρόνια δεν σας έδωσε αναλογία? Ναι, μου είπανε ότι δεν δικαιούμαι. Ναι, μου απαντήσανε, ο ίδιος εγώ πήγα. Εσείς τους είπατε αυτό που είπατε στον κύριο Χαρδαβέλα, ότι άλλοι με 3 χρόνια, δηλαδή με μισά από μένα, πήρανε? Τι τους είπατε? Ναι, δεν δικαιούσε, λέει, γιατί μου είπανε κάποια δικαιολογία τώρα, δεν θυμάμαι. Τη γραπτή δικαιολογία να δούμε τι σας είπανε, αν μπορείτε πριν αφήσετε ένα τηλέφωνο να δούμε. Τι σας είπαν γραπτά, ενώ πήραν συνάδελφοι με 3 χρόνια, εσείς με 6,5 δεν πήρατε? Να το δούμε γραπτά, να δούμε τι θα απαντήσουμε κι εμείς. Άρα, κύριε Σοφοκλή μου, πρέπει να αφήσετε. Έτσι. Έχουμε το τηλέφωνο σας. Και να αφήσετε ένα τηλέφωνο, έχουμε το και τηλέφωνο να το απαντήσουμε. Να σας πάρουμε να μας δώσετε μερικά στοιχεία να υπάρξει μια απάντηση. Ευχαριστώ πολύ που μας πήρατε. Πάμε στην ανάβηση τώρα να ακούσουμε τον κύριο Γιώργο. Καλησπέρα, κύριε Γιώργο, καλή χρόνια πολλά. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να έχουμε. Επίσης. Και με, πάνω απ' όλα με υγεία. Καλησπέρα και στον κύριο Μητρόπουλο, πάντα στις επάλξεις. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μητρόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Μητρόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Γιώργο, χρόνια σας πολλά. Χρόνια μας πολλά, ναι. Με υγεία βασικά. Με υγεία, αυτό. Με υγεία όλο τον κόσμο. Κύριε Μητρόπουλε, θέλω να ρωτήσω, η σύζυγος έχει ένα χρόνο που έχει φύγει σε σύνταξη και ακόμα δεν έχει γίνει κάτι, δούλευε στο Ασκληπείο. Δεν έχει, ακόμα παίρνει την προσωρινή αυτή που της δώσανε. Η κυβέρνηση τι θα μας πει, θα περιμένουμε πλέον, είναι πλέον του χρόνου. Θα τραβήξει πολύ αυτό το πράγμα. Κύριε Γιώργο, και την τελευταία εκπομπή στον προηγούμενο χρόνο που λέγαμε τον κύριο Χαρδαβέλα ότι αρκούμεθα σε μια διαβεβαίωση των τελευταίων ημερών του κυρίου Χατζηδάκη, ότι δεσμεύτηκε ότι μέχρι πέρατος του Ιουνίου του 2022 θα έχουν καθαριστεί όλες οι συντάξεις. Αυτό σας λέμε και πιστεύουμε αυτή τη φορά να μην μας διαψεύσει ο κύριος Χατζηδάκης και να εκδώσει και να εκαθαρίσει όλες οι συντάξεις. Μιλάει για πύργο εδώ πέρα των Αθηνών που είναι εγκατεστημένοι δεκάδες υπαλλήλοι εξειδικευμένοι, μιλάει για ανάδοχες εταιρείες. Πιστεύουμε αυτό να εκαθαρίσει όλο το σύστημα που εκκρεμεί και να πάρει και σύζυγό σας και όλος ο κόσμος που αναμένει την πολυπόθητη σύνταξη, κύριε Γιώργο. Άρα λοιπόν, εντός εξαμήνου κατά δέσμευσή του θα εκαθαριστούν όλες οι συντάξεις. Σε αυτό πιέζει και ο κύριος Καρταβέλας και όλοι μας να δούμε να τελειώσει η υπόθεση. Αυτά, κύριε Γιώργο, ευχαριστώ πολύ που μας πήρατε. Καλή χρονιά να έχετε και πάμε στο Αίγιο, στον κύριο Στάθη. Καλησπέρα, κύριε Στάθη. Καλησπέρα, κύριε Χαρδαβέλα. Καλή χρονιά σε εσάς και στον κύριο Μητρόπουλο. Επίσης, κύριε Στάθη. Επίσης. Κύριε Μητρόπουλο, θέλω να σας ρωτήσω κάτι, αν μας διευθυνίσετε, αν έχει βγει απόφαση, δεν ξέρω κι εγώ. Για τα καθυστερούμενα, τα αναδρομικά των δώρων και των επικουρικών.
για τους παλιούς συνταξιούχους. Έχει βγει απόφαση. Και αν έχει, αυτή έχει σχέση με τον νόμο του Κατρούγκαλου, με την προσωπική διαφορά ή όχι. Αυτό δεν έχει κάνει. Αυτό τα δώρα και τα επικουρικά που αυτό με ρώτησε και νωρίτερα και ο κύριος Χαρδαβέλλας. Δεν το πρόλαβα να σας ακούσω γι' αυτό. Ναι, δεν έχει σχέση με αυτό τη δεύτερη απόφαση για το νόμο Κατρούγκαλου. Αλλά εκδικάσαμε την απόφαση 15 πρώτου του 21 και αναμένεται η απόφαση για ποιο πράγμα. Για το αν στο 11μηνο που έδωσε η κυβέρνηση σε 1.000.000 συνταξιούχους και έδωσε μόνο για την κύρια σύνταξη αναδρομικά, αν έπρεπε η κυβέρνηση, και έπρεπε λέμε εμείς, να δώσει 11μηνο αναδρομικών και στα δώρα και στις επικουρικές για όσους έχουν επικουρική σύνταξη. Άρα, επ' αυτού κύριε Στάθη, αναμένουμε από μέρα σε μέρα την απόφαση, την αναμέναμε τον Ιούνιο, το λέγαμε τον κύριο Χαρδαβέλλα, και είπα νωρίτερα, δεν ξέρω αν μας ακούγατε, ότι πέρα από το 11μηνο των δώρων και των επικουρικών που αναμένουμε και πιστεύω ότι θα κερδίσουμε, το Πρωτοδικείο Αθηνών ξαναέστειλε μία υπόθεση στο Συμβούλιο Επικρατείας που ορίστηκε πιλωτική δίκη όχι για αναδρομικά 11μήνου, αλλά για το αν τα δώρα πρέπει να επιστρέψουν σε μόνιμη βάση στους συνταξιούχους. Δεν έχω και πάρα πολλές ελπίδες, αλλά έδωσε ελπίδα η απόφαση αυτή ότι πρέπει να γίνει πιλωτική δίκη. Γιατί σας το είπα αυτό? Διότι ήδη πριν ένα χρόνο η Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας είπε «στόπ τα δώρα». Τώρα ήρθε το Πρωτοδικείο Αθηνών και είπε «ξανακοιτάτε την υπόθεση των δώρων». Πρέπει το Συμβούλιο Επικρατείας, κύριε Χαρδαβέλλα και κύριε Στάθη, κύριε Τηλεδί, να ανατρέψει την περσινή απόφαση της Ολομελίας. Δύσκολο. Δύσκολο. Γι' αυτό δύσκολο. Είπα, θα το πολεμήσουμε, διότι εγώ θα εκπροσωπήσω την υπόθεση με τους συνεργάτες, αλλά κύριε Χαρδαβέλλα, κύριε Στάθη, δύσκολο. Δύσκολο. Οι ίδιοι δικαστές. Έτσι. Επί σημερινής κυβέρνησης που ανέτρεψαν δική τους απόφαση του 15, να ξανανατρέψουν ένα χρόνο μετά. Αυτά κύριε Γιώργο μου, να είστε καλά. Πάμε τώρα στο πέραμα να ακούσουμε τον κύριο Μανώλη. Καλησπέρα κύριε Μανώλη και χρόνια πολλά. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Καλησπέρα κύριε Μανώλη. Στην αποχώρηση από την υπηρεσία μου δώσαν κατηγορία η οποία δεν ευσταθούσε, με αποτέλεσμα να είμαι ακόμα στα δικαστήρια. Τι μπορώ να κάνω? Είσαστε στον ιδιωτικό τομέα? Στο δούλευα σε δημόσια υπηρεσία. Στη δημόσια υπηρεσία. Και τι κατηγορία διεκδικούσατε? Μου και δώσανε κατηγορία για κακούργημα, που ενώ η κατηγορία για κακούργημα δεν μπορούσαν να τη στηρίξουν, πήρα έγγραφα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, βγήκε η πρώτη απόφαση της σύνταξης με τις διατάξεις του 12 και αργότερα με βγάλανε με τις διατάξεις του 13 με έγγραφο το οποίο δεν ευσταθεί. Και τώρα εσείς προσφύγατε στο ελεκτικό συνέδριο για να πάρετε... Προσέφυγα διοικητικά δικαστήρια, ναι. Εκκρεμεί στο ελεκτικό συνέδριο από το 12. Μάλιστα, και το ελεκτικό συνέδριο τι είπε? Το ελεκτικό συνέδριο δεν το έχει δικάσει. Εκεί έχετε ανεξαρτήτως της καταδίκης και του χαρακτηρισμού, το ελεκτικό συνέδριο έχει αποφανθεί... Η υπηρεσία έχει δώσει έγγραφο... ότι δεν ευσταθούσε η κατηγορία και στο δώσαμε την κατηγορία εκ παραδρομής. Αδιάφορο παίζει ρόλο και αυτό που είπατε. Το ελεκτικό συνέδριο με σημαντικές αποφάσεις έχει πει ανεξαρτήτως της φύσης και της βαρύτητας του αδικήματος για δημόσιο υπάλληλο, η σύνταξη χορηγείται επειδή είναι το σοβαρότερο περιουσιακό δικαίωμα του πολίτη και του δημοσίου υπαλλήλου. Να προσδοκάτε με αυτά που είπατε και αυτά που κατενόησα ότι η σύνταξη δεν θα σας στερηθεί και θα την πάρετε τη σύνταξη ανεξαρτήτως και χαρακτηρισμού και βαρύτητος του αδικήματος, αγαπητέ φίλε. Λόγω προβλημάτων υγείας με 50 νοσοκομεία και ψυχιατρίο ζητάω μια επίσπευση. Αυτό έχετε και στέργει πολλές φορές το ελεκτικό συνέδριο
και επισπεύδει τους προσδιορισμούς, κύριε Μανώλη. Παρακαλώ πολύ, με το νομικό σας παραστάτη ξαναφέρτε μία αίτηση καινούρια, επικαλέστε τους λόγους που είπατε που είναι υπαρκτοί και σοβαροί και παρακαλώ πολύ να προσδοκάτε ότι θα προσδιοριστεί το συντομότερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μανώλη, να είστε καλά. Καλά χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά. Πάμε στην Άνδρο, στο πανέμορφο αυτό νησί, να ακούσουμε τον κύριο Δημήτρη. Καλησπέρα και καλή χρονιά, κύριε Δημήτρη μου. Καλησπέρα σας, κύριε Χαραδεύελε, καλή χρονιά και υπηκοδημητική. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα, κύριε Δημήτρη. Έχει ξαναπάρει ο κύριος Δημήτρης και πάντα θέτει από Άνδρο, το θυμάμαι εκεί πέρα. Από Άνδρο, και από... κάτι καλό μου θυμίζει. Λοιπόν, για ορίστε, ορίστε. Κύριε καθηγητά, Ορίστε. Ακούμε. Κύριε Μητρόπουλε, θα σε ενοχλήσω πάλι για το περίφημο το θέμα της, των αναδρομικών του νόμου του Καντρούγκαλ, αυτοί που βγήκαν μετά το Μάιο του 2016. Μάλιστα. Δυστυχώς μέχρι και σήμερα είμαστε μια μεγάλη μερίδα συνταξιούχων που έχουμε πάνω από 45 χρόνια εργατικά, εργάστημα, και μέχρι σήμερα δεν έχουμε πάρει ακόμα την αναμενόμενη αύξηση. Αν και τη δικαιούμαστε, γιατί πολλά ακούγονται ότι δεν τη δικαιούμαστε, γιατί πάνω από 44 χρόνια το ποσοστό αναπλήρωσης συστήνει και μηδενίζεται. Ένα αυτό το ερώτημα, και θα να αποβάλω και ένα άλλο ερώτημα και μια πρόταση μάλλον. Γιατί επιτέλους δεν εφαρμόζεται ένα ενιαίο σύστημα συνταξοδότησης, να μην έχουμε τους παλιούς, τους νέους, τους επόμενους και τους μαθεπόμενους. Να ξέρουμε τι θα πάρει ο καθένας, πότε θα τα πάρει και τότε. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό, υπάρχει ένα τεράστιο χάος που ούτε άκρη ούτε τέλος. Αυτό θα να πω και ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Από εδώ και πέρα, κύριε Δημήτρη, έχουν ενιοποιηθεί οι διαδικασίες συνταξιοδότησης, έχουν φύγει οι ιδιαιτερότητες, καλός ή κακός, κάποιοι θεωρούν ότι δεν έπρεπε να γίνει, αλλά αναφορικά με τα αναδρομικά, και έχετε πάνω από 40 χρόνια, λέγαμε και σε σχετικό ερώτημα με τον κύριο Χαρδαβέλα, ότι αυτή τη στιγμή έχουν μείνει ανεκαθάριστες 200.000 οι πιο σύνθετες και οι πιο πολύπλοκες υποθέσεις. Από αυτές τις 200.000 έχει πει σε ανακοίνωση το Υπουργείο, που τώρα ολοκληρώνεται ο επανυπολογισμός τους, το 1/4 από αυτούς, από τις 250.000, έχουν λαμβάνει και αναδρομικά και αυξημένη κύρια σύνταξη. Μπορεί ο κύριος Δημήτρης Εξάνδρου και άλλοι φίλοι να είναι εκεί. Δηλαδή έχουν πολλά χρόνια ασφάλισης, παρά το ότι έχουν και τα 45 που εκεί ο δείχτης βαίνει μειούμενος στην αύξηση, αλλά δικαιούται σε κάθε περίπτωση λόγω των πολλών χρόνων ασφάλισης. Άρα η μόνη προσδοκία, κύριε Δημήτρη, αγαπητέ Δημήτρη, είναι να αναμένουμε τις προχειρήσεις 10-20 μέρες που είπε η κυβέρνηση. Αν θα είσαστε στις 50.000 από τις 200 που έχετε λαμβάνει. Μάλιστα. Εδώ είμαστε, απαντήσουμε. Αν περιμένετε λοιπόν, κύριε Δημήτρη μου, 20 μέρες περίπου, μάλιστα, και θα έχετε μια απάντηση. Που θα δοθούν τα τελευταία αναδρομικά, κύριε Χαρδαβέλα. Πάμε απλό να το στον κύριο Ηλία. Καλησπέρα, κύριε Ηλία. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Επίσης. Θέτω αμέσως το ερώτημά μου, που είναι το εξής. Ασφαλισμένος για 38 περίπου χρόνια στο ΙΚΑ και για 21 στον ΟΕΕ παράλληλα. Έχει εκδοθεί και μου καταβάλλεται η σύνταξη από το ΙΚΑ, όχι όμως από τον ΟΕΕ. Με ενημέρωσαν από τον ΕΦΚΑ ότι δεν μπορεί να προσδιοριστεί το ποσό που μου αναλογεί από την ασφάλισή μου στον ΟΑΕ, γιατί δεν υπάρχει αλγόριθμος, δηλαδή δεν μπορούν να υπολογίσουν το ποσό της σύνταξης που μου αναλογεί. Τι πρέπει να γίνει, τι μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση, γιατί νομίζω ότι αυτό το πρόβλημα θα απασχολεί και άλλους ανθρώπους πέραν εμού, που ήταν ασφαλισμένοι σε δύο φορείς. Η υποχρέωση δική τους είναι, και θα βρουν άκρη, ήδη αυτές τις μέρες τελειώνουν από ό,τι μαθαίνω τον αλγόριθμο για να υπολογίσουν όλους που βρίσκονται σε παράλληλη εκεί ασφάλιση και βεβαίως δικαιούνται να πάρουν επιπλέον σύνταξη. Συνεπώς, κύριε Ηλία, θεωρώ ότι είναι θέμα, δεν θα έλεγα ημερών, εβδομάδων, να λυθεί το θέμα για όσους έχουν παράλληλη ασφάλιση για να προσμετρηθεί στην ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη το επιπλέον ποσοστό σύνταξη. Συνεπώς, είναι δικό τους θέμα. Εσείς δεν μπορείτε να πάτε να κάνετε τίποτε, ούτε στα δικαστήρια να εξοδεύεστε. Περιμένετε, πιέστε τους
και ξέρω ότι βρίσκονται στη διαδικασία με εταιρείες που έχουν αναθέσει να βγούνε, να βρουν τους πολυπόθητους αλγόριθμους, διότι αυτοί ενοποίησανε άρον-άρον τον ΕΦΚΑ, αυτοί βάλανε όλα τα ταμεία μέσα που το καθένα έχει τη δική του ιστορία, δυνατότητα, ατέλειες, κακοδαιμονίες κλπ. Και την πληρώνουν οι απλοί πολίτες, κύριε Καρδαβέλα. Και Ηλία, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Αναμονή. Αναμονή και εσείς λιγάκι. Θα λυθεί το θέμα. Και πάμε τώρα στο Γάλλιο, στον κύριο Μιχάλη. Καλησπέρα, κύριε Μιχάλη. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα σας, κύριε Καρδαβέλα. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Επίσης. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο καθηγητή μια ερώτηση. Ορίστε, κύριε Μιχάλη. Χρόνια σας. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά σας. Εύχομαι υγεία. Θα ήθελα να ρωτήσω, είμαι συνταξιούχος και με τα αναδρομικά αυτά που πήραμε το 19, αν είχαν πει θα τα πληρώσω μέχρι 31 Ιανουαρίου το 2022. Αν ακούστηκε αν δώσουν κάποια παράταση για μέχρι το Φεβρουάριο, αν ισχύει, αν ξέρετε. Έδωσαν, κύριε Μιχάλη, παράταση προχθές 2 μήνες για υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων. Δεν είπανε ότι αυτοί που υπέβαλαν ήδη μετατίθεται και ο χρόνος πληρωμής της υποχρέωσης. Ρωτήστε κύριε Μιχάλη το λογιστή σας, μήπως αυτό παραμένει ως έχει, δηλαδή μέχρι 31 Ιανουαρίου πρέπει να εξοφλήσετε αφού εσείς έχετε κάνει τροποποιητική, διότι αυτό που διαβάσαμε ως ανακοίνωση της κυβέρνησης είναι υποχρέωση υποβολής των τροποποιητικών μετετέθη για 2 μήνες μέχρι 28 Φλεβάρι. Ρωτήστε το λογιστή σας μήπως αυτή η υποχρέωση τρέχει στην ημερομηνία που αρχικώς είχε οριστεί, δηλαδή 31 Ιανουαρίου. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μιχάλη. Πάμε στον Πειραιά, στην κυρία Ευαγγελία. Καλησπέρα κυρία Ευαγγελία. Καλησπέρα. Κυρία Ευαγγελία, με ακούτε? Κάτι ακούγεται. Τον κύριο Μιχάλη. Τι είπατε? Ναι. Κυρία Κανατάκη, παρακαλώ. Ναι. Ορίστε, ακούμε. Αναστάσιος. Ναι, ο κύριος Αναστάσιος. Ο κύριος Αναστάσιος. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι 10 χρόνια συνταξιούχος. Ήθελε τον κύριο Μητρόπουλο να ρωτήσω κάτι. Ορίστε κύριε Αναστάσιο, ορίστε. Το 13, που έκανα τη δήλωση, δεν δήλωσα κάτι αναδρομικά από το επικουρικό. Και τον Ιανουάριο του 20 μου ήρθε από την εφορία 5.900 να πληρώσω, διότι αυτά τα χρόνια δεν πλήρωσα, δεν τα είχα δηλώσει και μου ήρθε πρόστιμο 5.900. Τα πλήρωσα τα χρήματα αυτά και έμαθα ότι το Συμβούλιο Επικρατείας έβγαλε 2 αποφάσεις, διότι είχαν παραγραφεί αυτά τα ποσά που έπρεπε να πληρώσω. Έχω επικοινωνήσει με την Καλυθέα, στη ΔΟΗ Καλυθέας που ανήκω, και μου είπαν ναι, το ξέρουμε, αλλά περιμένω πολιτική απόφαση για να μπορείτε να τα ξαναπάρετε τα χρήματά σας. Ρωτάω λοιπόν, τι μπορώ να κάνω σε αυτή την περίπτωση, γιατί ό,τι και να τα περιμένω. Κύριε Αναστάση. Και δεν υπάρχει κάποιο... Κύριε Αναστάση. Ναι. Μας είπατε ότι το 2020 σας κοινοποίησε πρόστιμο για το έτος 13. Μάλιστα. Αυτό είναι παραγεγραμμένο και κακώς σας το ζητάνε, αν το ζητάνε, εσείς βέβαια το πληρώσατε. Ναι, το έχω πληρώσει. Εσείς θα κάνετε μία αίτηση, αφήστε και ένα τηλέφωνο να σας συμβουλέψουμε. Εσείς θα κάνετε μία αίτηση, μην αρκείστε σε προφορική διαβεβαίωση. Εσείς θα κάνετε μία αίτηση στη ΔΟΗ και θα πείτε να βεβάσει την 1833 απόφαση της Ολομελίας του Συμβουλίου Επικρατείας που έκρινε την 616 και υπάρχουν και αρκετές αποφάσεις της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών που έχουν απαλλάξει των υποχρεώσεων και προστίμων και φόρου για τα έτη πρώτου 14 και από προχθές παρεγράφηκε το έτος 15. Άρα λοιπόν εσείς με το λογιστή σας ή αφήσει και ένα τηλέφωνο να σας συμβουλέψουμε. Το τηλέφωνο το έχω αφήσει. Τα κάνετε μία αίτηση στη ΔΟΗ στην οποία αναφερθήκατε. Θα ζητάτε την εφαρμογή στην περίπτωσή σας της αποφάσεως 616 και είναι άλλες αποφάσεις και άλλες του Συμβουλίου Επικρατείας που θεώρησε ότι είναι παραγεγραμμένα στην περίπτωσή σας ξεκάθαρα τα έτη πρώτου 14 και από προχθές
και το έτος 15. Άρα λοιπόν είναι σίγουρο ότι θα σας δώσουν τα χρήματα. Η πολιτική απόφαση την έχουν εδώ οι κύριοι Αναστάση, γιατί έχουν βγάλει και οι επιτροπές του Υπουργείου του Οικονομικών αντίστοιχες αποφάσεις και έχουν δικαιώσει συναδέλφους με το ίδιο ακριβώς θέμα. Άρα με το λογιστή σας μία αίτηση ή αφήστε τηλέφωνα σας. Αυτά κύριε Αναστάση. Και πάμε στον Πειραιά, στην τελευταία μας τηλεθεραπεία που προλαβαίνουμε σήμερα, την κυρία Ευαγγελία. Καλησπέρα κυρία Ευαγγελία. Καλησπέρα σας, καλή χρονιά. Επίσης. Καλησπέρα σας. Κύριε Μητρόπουλε, εγώ το μέρισμα δεν το πήρα. Η σύνταξή μου είναι 550 ευρώ, αλλά το μέρισμα δεν μου το δώσανε. Μήπως το μέρισμα είχατε σύνταξη κάτω από τα 600. Είχατε ατομικό εισόδημα κάτω από 7.200. Όχι, είναι γύρω στα 8.000 ευρώ. Είναι 500. Γιατί βγάλαμε και ανακοίνωση, κύριε Ευαγγελία, και αδίκησαν πολλοί κόσμο σαν και εσάς και άλλους. Διότι είπαν να έχετε σύνταξη μέχρι 600, αλλά βάλανε και ένα επιπλέον κόφτη. Να μην ξεπερνάει το ατομικό εισόδημα τα 7.200. Και αν έχετε σύζυγο, να μην ξεπερνά το οικογενειακό τα 14.400. Και μου ήρθε, πριν έρθω εδώ, αντίστοιχο θέμα. Κύριε Μητρόπουλο, ο πατέρας μου 91 ετών. Παίρνει 491 κύρια σύνταξη και 108 επικουρική. Δηλαδή 598 ευρώ. Κάλυπτε το κριτήριο. Έπρεπε να πάρει ο γέρο. Αλλά το εκαθαριστικό του δείχνει 7.203 για 3 ευρώ. Για 3 ευρώ. Και δεν το πήρε. Αυτές οι αδικίες. 200.000 χαμηλοσυνταξίουση, σαν την αξιότιμη κύριε Ευαγγελία, και αυτό το μήνυμα πήρα, ορίστε δει, οι αδικίες. Βάλανε κύριε Χαρδαβέλα, όχι μόνο μέχρι 600, αλλά σου λέει και το ατομικό να μην περνάει αυτό, και το οικογενειακό, και βάζει μέσα και τέταρτο κόφτη την περιουσία. Και 200.000 μεγάλοι αχαμηλοσυνταξιούχοι χάσανε το 250 ευρώ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, τελειώσαμε για την εκπομπή αυτή. Καλή χρονιά να έχουμε. Να είστε καλά. Σε όλους. Καλή χρονιά να έχετε και από αύριο. Και να κάνει την εκπομπή σου αυτή την καλύτερη και τη μεγαλύτερη στην Ελλάδα. Γιατί πολλοί κόσμοι θα παρακολουθήσουν πρώτα το μήνυμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνεις σε εσένα και το κανάλι Κώστα. Δική μου τιμή. Ευχαριστώ λοιπόν, πολύ. Τα λέμε πάλι αύριο το βράδυ με την Αρένα. Πάμε να ξεκουραστούμε τώρα και τα λέμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.